βγαίνει με ένα σατανικό γέλιο από το πάντρι. Ελπίζω να μην έχει παίξει πάρα πολύ βρώμικα. Γελάς, Πανούλη. Με τη Σπυριδούλα. Προσπαθεί να πάρει πληροφορίες με τα μάτια σε. Σίγουρα πιστεύω ότι η Σπυριδούλα με τις επιλογές που της δώσαν θα σκέφτηκε όλα τα παιδιά. Αλλά σίγουρα θα είναι κάτι πολύ δύσκολο για να έχει αυτό το γελάκι. Ακολουθεί λοιπόν τεστ δημιουργικότητας και η Σπυριδούλα έχει διαλέξει τα βασικά υλικά για εσάς. Και το γνωστό τραγουδάκι. Κάπου χτυπάνε καμπάνες για μας. Λοιπόν, δεν θα πω λύπεις, θα πω μόνο χαράς. Βλέπετε? Όχι. Σηκώθηκε. Γλώσσα, τι είναι. Τι αυτό. Κρέας. Μοσχάρι. Και είναι από τη Λάπα. Ναι. Ωραία. Μπαβέτ. Bottom flap. Και νομίζω ότι το έχετε ξαναδουλέψει. Είναι φρέσκο, είναι Λάπα, δεν είναι Μάπα. Έτσι. Ήταν λίγο κακό, κύριε Ιωαννίδη, συγγνώμη. Για πάμε. Το βλέπετε? Όχι. Όχι. Πώς έτος, Σπυριδούλα. Παστουρμάς. Σου μύρισε σένα. Μοσχαρίσιος παστουρμάς. Εξαιρετικό. Άρα τι έχουμε εδώ, έχουμε πάλι μοσχάρι, διαφορετικά επεξεργασμένο. Ο παστουρμάς μου αρέσει διότι μου θυμίζει Ανατολή. Εμείς το έχουμε συνηθίσει να το τρώμε σε φέτες, λεπτές, με ζεδάκι, τσιμπουράκι, ελιά, καυτερή πιπεριά. Ωραίο μερακλίδικος μέσες, μου αρέσει. Πατέ είναι. Έχει και κλειδί. Εγώ τους το έκανα στο στρατό αυτό, σεφ. Ταψί, κόκκινη σάλτσα, φούρνο. Το βρήκε ο Σταμάτης, είναι corn beef. Corn beef. μηδέν σχόλια. Έχουμε τη συνταγή στις Φιλιππίνες με το corn beef. Με καρότο, πατάτες και ρύζι το κάνουμε με αυτό. Βγαίνει πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Αυτή λοιπόν είναι η κονσέρβα. Έχει και ένα κλειδάκι πάνω. Έτσι. Τσεκάρετε ότι έχουν όλες κλειδάκια, αλλιώς δεν θα μπορείτε να την ανοίξετε. Γιατί δεν έχει πιν. Δεν έχει πιν. Ο Σέφη Ανίδη σήμερα δίνει ρέστα, πραγματικά. Υψηλό επίπεδο χιούμορ. δεν υπάρχει κωδικός, δεν υπάρχει πιν, WiFi δεν έχουμε. Οπότε πρέπει να πάμε λίγο old school και να το ανοίξουμε με το κλασικό κλειδάκι. Λοιπόν, τρία υλικά μπροστά μας με βάση το μοσχάρι. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα με αυτά και πολύ δημιουργικά. Οκ, αυτό να το έχετε υπόψη σας. Μοσχαράκι, πολύ καλή επιλογή. Λάπα, ο παστουρμάς, πάρα πολύ καλή επιλογή και αυτό. Εντάξει, το κορνεμπίφ δεν είναι και τόσο στα δικά μου γούστα. Είναι σαν ζαμπόν, είναι πολύ δύσκολο υλικό. Νομίζω παίζει να είναι και το πιο δύσκολο υλικό που έχει πέσει ποτέ σε MasterChef. Και το θέλω. Ποιο υλικό πιστεύετε από τα τρία ότι επέλεξε η Σπυριδούλα για να μαγειρέψετε, Μανώλη? Και τα τρία. Ανατετράδα, σεφ. Η Σπυριδούλα λοιπόν επέλεξε από τα τρία πιάτα να σας τα μοιράσει σε τετράδες και τέσσερις από εσάς να μαγειρεύετε με συγκεκριμένο υλικό. Ανά τέσσερις. Τέσσερις το νοπό μοσχάρι, τέσσερις παστουρμά, τέσσερις με το corn beef. Λοιπόν, ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας είναι... Πες 60. 45 λεπτά και 5 λεπτά εξτρά για να μπείτε στην αποθήκη τροφίμων και να πάρετε όσα υλικά χρειαστείτε και θέλετε. Εντάξει? Ναι, ωραία. Περίμενα λίγο παραπάνω χρόνο, περίμενα 60, αλλά εκεί που το περίμενα, εκεί το πήρα πίσω, γιατί λέω, Ιωάννα, είμαστε εδώ που είμαστε. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Τι 60 λεπτά τώρα, 60 λεπτά τα κάναμε στην αρχή. Πάμε, τώρα πέφτουμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο υλικό που θα ξεκινήσουμε και θα θέλαμε να σηκώσουν χέρι όσοι πιστεύουν ότι με τον παστουρμά μπορούν να δημιουργήσουν κάτι ιδιαίτερο. Και είναι ένα υλικό το οποίο αγαπάνε περισσότερο από τα άλλα δύο. Σταμάτησε ο ένας, η Εύα η δεύτερη, ο Χαράλαμπος και ο Παντελής. Τα πέτυχα, και η Ιωάννα. Και η Ιωάννα. Πολύ ωραία. Σπυριδούλα,
Ποιους διάλεξες εσύ για τον παστούρμα? Το Σταμάτη. Ένα. Τον Παντελή. Δύο. Την Ιωάννα. Ναι. Και την Εύα. Σοβαρά? Άκου εδώ, ρε. Μπράβο. 100% λοιπόν επιτυχία. Σας ξέρει πάρα πολύ καλά η Σπυριδούλα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο υλικό που είναι το corned beef. Ποιοι από εσάς θα θέλατε να δουλέψετε με αυτό το υλικό? Ο Πανούλης, ο Ντέιβιτ, ο Μανώλης. Κι άλλος ένας. Κι άλλος ένας ποιος? Ο Θάνος. 75% επιτυχία τώρα σε. Ναι. Ναι. Ωραία. Ποιους προορίζεις για αυτό το υλικό? Πάνος. Ένα. Μάνος. Δύο. Ντέιβιτ. Τρία. Μην κρύβεσαι, Χρήστο. Πάλι κρύβεσαι, Χρήστο. Έλα, ναι, έβαλες. Μην κρύβεσαι. Χρήστο. Ωραία. Το έχουμε. Το έχουμε, θέλω να πιστεύω. Θα φτιάξεις κάτι καλό? Θα προσπαθήσω, σεφ. Ωραία. Η Ασημίνα, ο Χαράλαμπος, ο Ζαχίρ και ο Θάνος έχουν τον Παβέτ. Να είναι καλά η Σπυριδούλα που μας δίνει τελικά τη λάπα, γιατί πραγματικά αυτήν ήθελα από μέσα μου. Λέω αυτό, αυτό, αυτό θέλω, τα θέλω πολύ. Σπυριδούλα, γιατί διάλεξες τους συγκεκριμένους παίκτες να έχουν αυτό το κομμάτι, το οποίο το συγκεκριμένο κομμάτι κρέας δεν είναι και τόσο εύκολο, δεν είναι αφιλέτο, θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση, θέλει λίγο να το ξέρεις, να το έχεις ξαναδουλέψει. Εγώ το συνδυάζω σαν φιλέτο, επειδή είναι φρέσκο και νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστούν σαν ένα φιλέτο μόσχο αυτό το κρέας. Άρα θα τους βοηθήσει αρκετά. Νομίζω ότι θα τους βοηθήσω. Καθόλου δεν είναι εύκολο όμως. Εγώ δεν έχω ζητήσει ποτέ καμία βοήθεια από την Σπυριδούλα. Ούτε πρόκειται να ζητήσω βοήθεια, ούτε θέλω να με βοηθήσει. Νομίζω ότι η Σπυριδούλα δεν μπορεί να ξέρει ποιο είναι το πιο εύκολο, γιατί δεν ξέρει ο καθένας τι έχει δουλέψει. Φυσικά θα το δεχτώ, θα μαγειρέψω όπως ξέρω εγώ καλά, απλά υλικά, χωρίς ρίσκο και θα δείξει ό,τι γίνει. Έχετε δει το βασικό υλικό που θα έχει καθένας σας στη διάθεσή του. Έχουμε ανακοινώσει το χρόνο. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ποιο είναι το διακύβευμα. Τα τρία χειρότερα πιάτα, τουλάχιστον, μαγειρεύουν αύριο προς αποχώρηση. Και το καλύτερο θα είναι ο ένας από τους δύο αρχηγούς στην επόμενη ομαδική δοκιμασία. Πολύ σημαντικό να έχετε το εξής κατά νου. Τα υλικά αυτά πρέπει να πρωταγωνιστούν στα πιάτα σας. Θέλουμε να δούμε πιάτα επίπεδου MasterChef με corned beef, παστουρμά και νοπό μοσχάρι.